Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ένας τρελός τρελός κόσμος και σήμερα μαζί σας με τον Κώστα Μπετινάκη, την Άννα Μορφούλη και καλεσμένο τον συνάδελφο, αγαπητό φίλο, δημοσιογράφο Κώστα Καβαθά. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε σας πολύ ευχαριστώ που με καλέσατε. Εμείς φαίνομαι. Νομίζω ότι ναι, ναι, πολύ. Επειδή είμαι αόρατος, γι' αυτό ρωτάω, ξέρετε, τα τελευταία 10 χρόνια. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα σημερινά θέματα. Σήμερα, πάλι με δυσάρεστο, πάρα πολύ δυσάρεστο. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος. Για πες μας τι έχει γίνει. Λοιπόν, είχαμε ένα αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε... Μια δολοφονία, λίγο, δηλαδή. Ακριβώς. Σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης στο Κερατσίνι, όταν ένας άνδρας 34 ετών, ο Παύλος Φίσας, δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι, δύο μαχαιριές στο στήθος, μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο στο Τζάνιο νοσοκομείο και τα ξημερώματα υπέκυψε στα τραύματά του. Δράστης της δολοφονίας είναι ένας άνδρας 45 ετών, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του και δήλωσε μέλος της Χρυσής Αυγής. Το δήλωσε δηλαδή στην αστυνομία. Να σημειώσουμε ότι στις 12 το μεσημέρι η αστυνομία θα προχωρήσει σε επίσημες ανακοινώσεις για το περιστατικό. Πάμε όμως σε αυτό το σημείο, αν γίνεται, να παρακολουθήσουμε το βίντεο με την μαρτυρία του πατέρα του 34χρονου, ο οποίος μίλησε στο Zoom.gr. Πώς το μάθατε, τι συνέβη? Οι πληροφορίες μου δεν είναι πλήρης. Μάλιστα. Μου είπανε ότι βλέπανε την μπάλα. Ο γιος μου με κάνει δύο άτομα. Κάποιος από την παρέα του είπε κάτι για τους Χρυσαυγίτες και κάποιος ειδοποίησε τους Χρυσαυγίτες. Οι αστυνομικοί ήταν 12 και απλά τι κάνανε, όπως μου τα είπανε τα λέω. Είπανε, εντάξει, μη ξέρω εγώ τι, ακριβώς τι είπανε δεν ξέρω, και ξαφνικά φύγανε, τον κυνηγήσαν εδώ, ο γιος μου μπήκε μπροστά, έδιωξε τα παιδιά. Σας λέω ότι μου είπαν. Και ένας έρχεται με το αμάξι ανάποδα, βγαίνει και το καρφώνει στην καρδιά. Ο γιατρός μου είπε είναι επαγγελματικό χτύπημα. Αυτό ότι του είχαμε στήσει καρτέρι ισχύει, έτσι. Άρα ήταν καρτέρι, δεν υπήρξε κάποια συμπλοκή. Ήταν καρτέρι, ναι, κάποιοι περίμεναν. Μάλιστα. Πιο κάτω. Μάλιστα. Τα παιδιά φύγανε να φύγουν προς τα εδώ, να πάρουν δύο μπύρες, να πάνε να κάτσουν κάπου εδώ. Ναι. Οι αστυνομικοί μάθανε ότι θα γίνει επασχαρία, τους μιλούσανε. Για συμπλοκή για το ποδόσφαιρο, γι' αυτό θέλαμε. Ούτε να για το ποδόσφαιρο. Κάποιος κάτι μίλησε για τους Χρυσαυγίτες μέσα, δεν ξέρω ποιος. Μέσα στην καφετέρια, ναι. Κάποιος το άκουσε, πήρε τηλέφωνο, ήρθαν καμιά τριανταριά άτομα, του τη στήσανε εδώ, ή μάλλον τη στήσανε στα παιδιά. Ο γιος μου είπε: φυγέτε στις παιδιά, μπήκε μπροστά. Θέλετε καλύτερη περιγραφή με την κοπέλα που είναι ο μάρτυρας, την κοπέλα του. Όλο αυτό το περιστατικό βίας. Όλο αυτό το περιστατικό βίας που θύμα ήταν ο γιος σας. Εγώ ήρθα εδώ, ναι. Πώς το βλέπετε, τι μπορεί να πεις? Δεν μπορώ να πω, δεν έχω γνώμη. Βία υπάρχει, δεν έχω γνώμη να πω ότι... Να πούμε λίγα για το χρονικό του περιστατικού, το οποίο σημειώθηκε στις 12 και 10 σε καφετέρια επί της οδού Παναγίτης Αλδάρη 60 στο Κερατσίνι, λίγο μετά την ολοκλήρωση του αγώνα του Ολυμπιακού με την Paris Saint-Germain. Ο 34χρονος βρισκόταν στην καφετέρια μαζί με τη σύντροφό του και ένα φιλικό ζευγάρι και παρακολουθούσαν τον αγώνα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η παρέα του θύματος έκανε ένα σχόλιο για τη Χρυσή Αυγή. Άγνωστος τηλεφώνησε σε μέλη της Χρυσής Αυγής, τα οποία έφτασαν στο αυτά σημείο. Αυτά όλα βέβαια είναι σύμφωνα με τις μαρτυρίες. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ακριβώς, και ακολούθησε μια λεκτική αντιπαράθεση. Η κατάσταση, ωστόσο, δεν άργησε να ξεφύγει από τον έλεγχο και ο 34χρονος δέχθηκε δύο μαχαιριές στο στήθος από τον 45χρονο έγινε, δράστη. Έγινε, φαίνεται, ένας έντονος διάλογος, ναι, υποθέτω, ακριβώς. Εγώ δεν ξέρω δηλαδή. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, υπήρχε μια λεκτική αντιπαράθεση στην αρχή. Ο 45χρονος λοιπόν τον μαχαίρωσε, στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, ωστόσο η αστυνομία τον συνέλαβε, οπότε και ομολόγησε την πράξη του. Να σημειώσουμε ότι ο 34χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Τζάνιο νοσοκομείο, ωστόσο κρίθηκε απαραίτητη μεταφορά του στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου τα ξημερώματα κατέληξε. Οι έρευνες φυσικά για τα αίτια της συμπλοκής βρίσκονται σε εξέλιξη. Στην κατοχή του 45χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα μαχαίρι.
Δεν ξέρουμε αν αυτό είναι το μαχαίρι, υποθέτουμε. Υποθέτουμε δηλαδή ότι... Το να κυκλοφορείς με μαχαίρι δεν είναι και ότι καλύτερο σε αυτήν την εποχή. Ακριβώς. Ανακοινώσεις φυσικά έχουν βγάλει αρκετοί για την δολοφονική επίθεση. Μπορείτε να τις διαβάσετε αναλυτικά στο Zoogle.gr. Και έβγαλε και μια δήλωση ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Χρυσής Αυγής ότι άδικα μας εμπλέκουν κτλ. Διέψευσε ότι η παράταξη έχει κάποια σχέση με την επίθεση, λέγοντας ότι ορισμένα θλιβερά υποκείμενα για να πάρουν ψήφους κάνουν σπέκουλα πάνω στον τάφο ενός νεαρού συμπολίτη μας, και είπε μερικά πράγματα ακόμη τα οποία υπάρχουν στο πρωτοσέλιδο του Zoogle.gr. Σε αυτό το σημείο εγώ θα ήθελα να δούμε, επειδή έχω ενοχληθεί πάρα πολύ προσωπικά, δεν ξέρω, νομίζω και εσύ Κώστα, από την πολιτική ατμόσφαιρα που δημιουργείται. Δημιουργείται μια ατμόσφαιρα που τίνει να φτάσει στα όρια του εμφυλίου πολέμου. Ναι, δεν είναι αποτέλεσμα των 37 ετών. Είναι αποτέλεσμα των 37 ετών. Εγώ θα ήθελα να δεν δούμε τα και περιμέναμε, κάτι άλλο. Δεν τα γράφαμε. Εγώ θα ήθελα να, δω και, να δούμε και κάτι άλλο. Το αλίευσα, όπως λέω καθημερινά, στο YouTube. Ναι. Να δούμε τη σύνοδο της Βουλής που έγινε στις 12 Σεπτεμβρίου, το οποίο είναι κάτι το καταπληκτικό. Ναι. Καταπληκτικό και από την πλευρά του Προεδρεύοντος, αλλά και από την πλευρά που υποτίθεται της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ, που υποτίθεται ότι ξέρει ότι ήταν μια τυπική διαδικασία και για λόγους βέβαια εντυπωσιασμού. Ναι. Να το δούμε αυτό το βίντεο. Προχωρούμε τώρα στη διαδικασία της ψηφοφορίας. Είναι... Κύριε Πρόεδρε, είμαστε τρεις άνθρωποι στην Επιτροπή. Έτσι θα γίνει η ψηφοφορία του κώδικα περί δικηγόρων. Αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί οι απόψεις των εκπροσώπων και των εισηγητών. Λοιπόν, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Με τρεις βουλευτές. Θα γίνει η ψηφοφορία ένα-ένα τα άρθρα για να είμαστε τυπικά εντάξει. Εγκρίνεται το άρθρο 1... Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 2. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 3. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 29. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 30. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 31 όπως τροποποιήθηκε από τον κύριο Υπουργό. Όχι, ποιος λέει ναι στο 31. Εγκρίνεται το άρθρο 32. Ποιος λέει ναι, λέμε όχι στο 31. Ποιος λέει ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 32 όπως. Ποιος λέει ναι, κύριε Πρόεδρε, πώς λέτε κατά πλειοψηφία. Κατά πλειοψηφία. Μα δεν είναι ψηφοφορία αυτή που κάνετε. Εγκρίνεται το άρθρο 33. Δεν έχουμε ψηφίσει. Στο 33 λέμε όχι, στο 31 λέμε όχι και παρακαλούμε να πει όποιος λέει ναι, το ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 34, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 35, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 36. Είναι εικονική διαδικασία αυτή την οποία κάνετε. Το άρθρο 37, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Εγκρίνεται το άρθρο 38, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Είναι η διαπίστωση στην οποία προβαίνετε είναι ψευδής. Δεν λέει κανείς ναι. Εγκρίνεται το άρθρο 40, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Όχι, λέμε στο 40. Ποιος λέει ναι. Κατά πλειοψηφία. Ποιος λέει ναι. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Μα δεν λέει κανείς ναι, κύριε Βερβιδάκη. Πώς εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Δεν έχει ψηφίσει ναι κανένας. Στην διαδικασία της ψηφοφορίας στο σύνολο. Δεν έχει ψηφίσει κανένας ναι σε κανένα άρθρο. Το σχέδιο νόμου κώδικας δικηγόρων δεν εγκρίνεται και δεν μπορεί να πει στο σύνολο μέλεια. Επί των άρθρων και στο σύνολο κατά πλειοψηφία. Δεν έχει πει ναι κανένας σε κανένα άρθρο. Δυστυχώς ήταν μια παράσταση, εγώ θα την πω. Μουσικές καρέκλες. Ναι, είναι μια παράσταση και δεν είναι νομίζω κοσμή το γιατί δημοκρατικό είναι το μας μόνο. Πολίτευμα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό ήθελα να το προβάλλω. Ναι. Για να πω κάνει το γύρο του διαδικτύου. Γιατί Κώστα. Κάνει ακριβώς το γύρο του διαδικτύου και είναι μια ιστορία η οποία καλύτερα να την ξεχάσουμε γιατί δεν κοσμεί τα δημοκρατικά μας ήθη. Σήμερα έχουμε μπαράζ απεργιακών κινητοποιήσεων. Ανά. Απεργιακός πυρετός, λοιπόν. Κορυφώνονται οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στον δημόσιο τομέα με την 48ωρη απεργία της ΑΔΔ για σήμερα και αύριο. Στις 11.30 θα πραγματοποιηθεί συλλαλητήριο στην πλατεία Κλαθμόνος, ενώ στις 10.30 ξεκίνησε η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στην Ομόνια.
Να σημειώσουμε ότι από τις 10 το πρωί, κατόπιν εντολής της αστυνομίας, ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα είναι κλειστός, ενώ υπάρχουν κάποιες αλλαγές στα δρομολόγια του προαστιακού και των τρένων, καθώς έχουν μια στάση εργασίας από τις 11 έως και τις 3 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών. Στο υπόλοιπο λοιπόν δελτίο, να σημειώσουμε ότι η απεργία... Να μας πει από την Ομόνοια έχουμε τον Ανδρέα Ντίνη. Ανδρέα, καλημέρα. Ανδρέα, μας ακούς? Εμείς ακούμε Ανδρέα. Τι γίνεται στην Ομόνοια. Δυστυχώς. Θα συνδεθούμε και πάλι σε λίγο. Έχουμε τον Ανδρέα στη γραμμή. Ανδρέα, μας ακούς? Τώρα σας ακούω, Άννα. Καλημέρα. Είσαι στην Ομόνοια, στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ. Ακριβώς. Βρίσκομαι στην πλατεία Ομονίας, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται και συγκεντρώνεται ακόμα, έρχεται ο κόσμος στην πορεία του ΠΑΜΕ. Mm-hmm. Η πορεία ήταν να πραγματοποιηθεί, στην επίθεση να ξεκινήσει. Μέχρι στιγμής όμως ο κότς συνεχίζει και έρχεται, οπότε θα αργήσει λίγο να ξεκινήσει. Σε λίγο θα έχετε και ζωντανή εικόνα του Web TV της Ζούγκλας από την πορεία και τη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ αυτή τη στιγμή. Έχει πολύ κόσμο, πώς το βλέπεις? Προς το παρόν έχει αρκετό κόσμο, αν και οι υπεύθυνοι της πορείας είναι ότι αναμένεται να μαζέψουν και άλλο κόσμο και γι' αυτό έχουν καθυστερήσει λίγο να ξεκινήσουν την πορεία του. Μάλιστα. Πολύ ευχαριστούμε ωραία. Πάρα πολύ. Μόλις έχεις εικόνα, μόλις είσαι έτοιμος και θα μας ειδοποιήσει και ο Νίκος Σακάς από εδώ. Εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στη συνέχεια του απεργιακού δελτίου, να πούμε ότι η απεργία των καθηγητών και των εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία και των ΟΑΕΔ συνεχίζεται. Πραγματοποιούν από την περασμένη Δευτέρα επαναλαμβανόμενες απεργίες, ενώ απεργούν και σήμερα οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί. Στην απεργία, στην 48η απεργία της ΑΔΔ συμμετέχουν και οι δάσκαλοι. Αναταραχή φυσικά επικρατεί και στον χώρο της υγείας. Οι νοσοκομειακοί γιατροί και οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία απεργούν από την Τρίτη μέχρι και αύριο, θα είναι η απεργία τους. Οι δικαστικοί υπάλληλοι συμμετέχουν στην απεργία της ΑΔΔ. Προβλήματα στις μετακινήσεις, όπως σας είπα, υπάρχουν. Επίσης, από τις 9 μέχρι τις 12, οι Ομοσπονδίες των Εργαζομένων στον κλάδο της ενημέρωσης έχουν μια τρίωρη στάση εργασίας για σήμερα. Αυτά από το πλούσιο απεργιακό δελτίο. Απεργεί το σύμπαν, έτσι, όλη η Ελλάδα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι 1% μπροστά από τη Νέα Δημοκρατία. Μπορείς να μου πεις τι γίνεται? Κοίταξε, σε αυτόν τον κόσμο? Εγώ είμαι ως παλαιός, δεν αντέχω πια αυτό το πράγμα, γιατί το παλαιός πάει στο γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 30-40 χρόνια, δεν έχει αλλάξει φρασεολογία. Απεργούν οι ίδιοι άνθρωποι για τον ίδιο λόγο, για τους ίδιους λόγους, ασχέτως κυβερνήσεων. Δεν έχω ακούσει μια φορά να γίνεται μια απεργία που να έχει μέσα της κάτι που να προχωρεί τα πράγματα ένα βήμα μπροστά. Αντί λοιπόν να απεργούν οι εκπαιδευτικοί ή μισθολογικά θέματα που απεργούσαν πάντα, ποτέ δεν είχαν κάνει κάτι άλλο. Καλά, τώρα είναι και άλλα θέματα. Και άλλα θέματα. Να απεργήσουν γιατί από τα σχολεία δεν βγαίνουν παιδιά με την μόρφωση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσουν τις κοινωνίες του 21ου αιώνα. Το ίδιο πράγμα. Δεν μπορώ να παρακολουθήσω γιατί γίνεται. Τα έχω χαμένα. Εγώ τα έχω χαμένα. Και δεν έχω ακούσει και με καμιά απεργία. Δηλαδή, ο κόσμος που είναι στον ιδιωτικό τομέα, αυτός δεν είναι άνεργος. Δεν έχουν κλείσει χιλιάδες επιχειρήσεις. Ναι, αλλά αυτοί πώς να απεργήσουν? Πού να απεργήσουν? Πού να απεργήσουν, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, θα την πληρώσουμε πάλι οι άνθρωποι που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και θα επαναληφθεί το ίδιο πράγμα με τις απεργίες. Και θα την πληρώσει πάλι και ο ιδιωτικός τομέας του κέντρου της Αθήνας, ναι, και του κέντρου των μεγάλων πόλων. Και η οικονομία, πόλων, γιατί φαντάζομαι. Και η οικονομία. Θα μου πεις, δεν πρέπει να κάνει κανείς απεργίες? Όχι, για όνομα του Θεού. Δεν λέω αυτό. Αλλά να κάνουν ένα βήμα μπροστά. Να αλλάξει κάτι. Είναι copy-paste από τη δεκαετία του 60. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ούτε η φρασεολογία. Και τώρα που έχουμε φτάσει και σε αυτή την δυστυχή κατάσταση, όχι δύσκολη κατάσταση, είναι τα προβλήματα. Δυστυχώς. Θέλω να προχωρήσουμε λίγο και να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Παίρνω αφορμή από το δημοσίευμα το σημερινό της Αυγής για τη συνάντηση που είχε η πρόεδρος του
της Άνω Δούμα της Ρωσίας, η κυρία Ματβιένκο, με τον αρχηγό της αντιπολίτευσης, το πρώτο κόμμα της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Τσίπρα. Γράφει λοιπόν το ρεπορτάζ της Αυγής, σχέσεις δύο κυρίαρχων κρατών, πρέπει να είναι οι σχέσεις Ελλάδας με τη Ρωσία, χωρίς να επισέρχονται σε αυτές τρίτη. Σε αυτό συμφώνησαν η πρόεδρος της Ρωσικής Άνω Δούμα και ο αρχηγός της Ελληνικής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ενώ άνοιξαν τη συνεργασία για στενότερη συζήτηση ανάμεσα στις δύο χώρες, το οικονομικό και πολιτιστικό επίπεδο. Η κυρία Ματβιένκο είπε ότι δεν είναι δυνατόν οι σχέσεις Αθήνα και Μόσχας να παίρνουν τη συγκατάθεση ευρωπαϊκών θεσμών. Έμεσα αναφέρθηκε στο θέμα της ΔΕΣΦΑ και πρέπει να συντονίσουμε τα ρολόγια μας στις διμερείς σχέσεις, είπε επίσης, η οποία ζήτησε επιπλέον να μάθει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, καθώς οι θέσεις αυτές, συμπλήρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαφέρουν από εκείνες της κυβέρνησης. Η κυρία Ματβιένκο είναι η τρίτη μεγάλη προσωπικότητα που στην Ρωσία. Να βλέπουμε το βίντεο. Είναι το τρίτο σημαντικότερο πρόσωπο στη Ρωσία και μια από τις 100 ισχυρότερες γυναίκες του κόσμου, σύμφωνα με το περιοδικό Forbes. Την αποκαλούν επίσης νέα Μέρκελ και σύμμαχο του Πούτιν και έχει πίσω της 30 χρόνια συνεχούς παρουσία στην πολιτική και δηλώνει λάτρης της χώρας μας. Έχει διατελέσει και πρεσβευτής της Ρωσίας στην Αθήνα. Είναι 64 χρόνων και είναι μια εξαίρεση στην πολιτική ζωή της Ρωσίας, γνωστή για τα πατριαρχικά της έθιμα, όπου οι γυναίκες δεν έχουν αντιπροσωπευτική παρουσία στο κοινοβούλιο. Ελάχιστες είναι οι γυναίκες που κατορθώνουν να φτάσουν στη Ρωσία σε ανώτατα αξιώματα. Μόλις το 13% των βουλευτών είναι γυναίκες στη Ρωσική Κρατική Δούμα. 61 έδρες έχουν από τις 450 έδρες. Σε ομοσπονδιακό επίπεδο το ποσοστό των γυναικών πέφτει στα 6%. Έτσι η Ρωσία κατατάσσεται στην 96η θέση του καταλόγου με την κοινοβουλευτική αντιπροσώπευση των γυναικών πιο πάνω από τη Σομαλία και τη Σουαζιλάνδη, με 13 γερουσιαστίνες σε σύνολο 163. Η πρόεδρος του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου Μαλεντίνα Ματβιγένκο θεωρείται η σημαντικότερη προσωπικότητα από τον γενικό πληθυσμό της Ρωσίας, σύμφωνα με τον κατάλογο που δημοσιοποίησε και το ΙΤΑΡΤΑΣ. Το Ινστιτούτο Σύγχρονης Ανάπτυξης λέει για την προσωπικότητά της, έχει συνεργαστεί, ο Γευγένη Γκότμακ του Συμβουλίου του Ινστιτούτου Σύγχρονης Ανάπτυξης λέει ότι έχω συνεργαστεί με τη Βαλεντίνα στην κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ καλή και λίγοι θα μπορούσαν να τη συναγωνιστούν. Δεν είναι πολλοί που γνωρίζουν ένα γεγονός που δείχνει το χαρακτήρα της. Βοήθησε να μεταφερθούν οι ηλικιωμένοι από ένα οίκο ευγεωρίας μακριά από τον Γκρόζνη της Τσετσενίας στην εποχή του πολέμου. Μαζί με την ακτιβίστρια Άννα Πολιτόφσκαγα διαπραγματεύτηκαν και έκαναν τη συμφωνία αυτή. Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να πω ότι σήμερα το πρώτο θέμα του BBC ήταν η ορκομοσία στην Αυστραλία της νέας κυβέρνησης. Ακριβώς. Και η αγανάκτηση που έχει προκληθεί στην Αυστραλία, γιατί υπάρχει μόνο μία γυναίκα υπουργός στα 19 μέλη της νέας αυστραλιανής κυβέρνησης. Αυτό που προσπαθούν όλοι είναι να έχουν ίσα δικαιώματα ή, εν πάση περιπτώσει, αναλογικά δικαιώματα οι γυναίκες. Σωστά. Νομίζω ότι μπορούσε να σχολιάσεις. Μπορώ να πω ότι έχει να κάνει και με τα θέματα που είχαμε συζητήσει στην πρώτη εκπομπή. Ακριβώς. Πολύ σωστά, με τις ΦΕΜΕΝ, οι οποίες υπερασπίζονται τα δικαιώματα των γυναικών. Με έναν τρόπο βέβαια λίγο πιο παράδοξο. Ναι, λίγο διαφορετικό, αλλά το μήνυμα που θέλουν να περάσουν το περνάνε. Και μου φαίνεται λίγο περίεργο να υπάρχει μόνο μία γυναίκα σε ολόκληρο κοινοβούλιο με 19 μέλη. Είναι σημαντικό θέμα. Ήθελα να ρωτήσω τι ακριβώς ζήτησε από τον αρχηγό της αντιπολίτευσης η κυρία, η τρίτη στην ιεραρχία. Να της πει τι είναι το οικονομικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Εν ώψη της... αυτό που ακούγεται ότι θα υπάρξει
στο μέλλον. Για την ανάπτυξη. Για την ανάπτυξη κτλ. Μ' αρέσει το θέμα της ανάπτυξης. Θα ήθελα να το συζητήσουμε κάποια στιγμή. Από ό,τι διάβασα στο δημοσίευμα της Αυγής, ναι, για τις ιδιωτικοποιήσεις, εξέφρασε την αντίθεσή του ο κύριος Τσίπρας και αναφέρθηκε μόνο σε συνεργασία του κράτους, των κυβερνητικών, των υπηρεσιών υπό τον έλεγχο των κρατικών επιχειρήσεων με διάφορους άλλους. Θυμάμαι, μου επιτρέπεις να πω κάτι. Παρακαλώ. Θυμάμαι πολλά χρόνια πριν, όταν η τότε Datsun και Nissan μετά, έψεχνε να βρει ένα τόπο, μια χώρα, να κάνει την ευρωπαϊκή της βάση, το εργοστάσιο παραγωγής αυτοκινήτων. Είχε έρθει τότε ο πρόεδρος της Datsun Nissan, θυμάμαι και το όνομά του, Κούμε λεγόταν. Ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τη λιτότητα των σαμουράι, ένας λιγομίλητος, σοβαρός άνθρωπος, ο Ιάπωνας, και τον είχα συναντήσει, θυμάμαι, πριν φύγει, μια ώρα πριν φύγει, σε ένα ξενοδοχείο στη πλατεία Συντάγματος, για να πάρω μια συνέντευξη. Και τον ρώτησα, κύριε Πρόεδρε, τι έγινε με τις συζητήσεις σας με την ελληνική κυβέρνηση για την δημιουργία της ευρωπαϊκής βάσης της Nissan. Και μου απάντησε ο άνθρωπος ότι, πάρα πολύ σοβαρά, ότι κοιτάξτε κύριε, το όνομά μου δεν το είπε, ζήτησαν από εμάς η ελληνική κυβέρνηση να έχει το 51% στην επένδυση την τεράστια που θα κάναμε. Και αυτά τα πράγματα δεν γίνονται σε κανένα μέρος του κόσμου. Εάν ο κύριος Τσίπρας έχει την ίδια άποψη, εάν δηλαδή θέλει να προκαλέσει να κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα με το ελληνικό δημόσιο, αυτό που είναι και αυτό που έχει δημιουργηθεί από τους έξι, για να μην πάμε πριν από τη μεταπολίτευση, από τους έξι που κυβέρνησαν τη χώρα το 1974 και μετά, αν αυτό το μόρφωμα είναι κράτος και θέλει ο κύριος Τσίπρας να έχει το 51% στα δισεκατομμύρια ευρώ της όποιας Nissan, κάνει λάθος, κατά την άποψή μου. Τι έκανε λοιπόν τότε ο Κούμε, έφυγε, πήγε στην Αγγλία και πήρε και πήγε στο Sutherland και έκανε την τεράστια μονάδα η οποία παράγει 420.000 αυτοκίνητα το χρόνο και εκεί εργάζονται, δεν ξέρω, 22.000 Άγγλοι. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι ντεζαβού. Ωραία, έρχονται τα ίδια και τα ίδια. Ακριβώς. Τώρα θέλω να περάσουμε σε ένα θέμα που είχαμε υποσχεθεί στη δεύτερη εκπομπή μας ότι θα το κοιτάξουμε μόλις ολοκληρωθεί. Έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο τον Λουκά τον Δημάκα, ο οποίος κατάγεται από το δίστομο. Έτσι δεν είναι, Λουκά? Βεβαίως, έτσι είναι. Μια μαρτυρική πόλη και θέλω να πω κάτι. Διάβασα μόνο σε μια εφημερίδα, συγκεκριμένα στην Ελευθεροτυπία, ανταπόκριση της Γεωργίας Δάμα από τη Βιάνο. Εκεί έγινε ένα συνέδριο για τις πολεμικές επανορθώσεις και για τα ελληνικά ολοκαυτώματα. Εάν είμαστε κάποια άλλη χώρα, θα την ονομάσουμε το Ισραήλ. Αυτό θα ήταν ένα θέμα που θα κυριαρχούσε όχι μόνο σε όλα τα μέσα και σε όλες τις εφημερίδες, αλλά, εν πάση περιπτώσει, θα είχε ασχοληθεί και κάποια κυβέρνηση περισσότερο με αυτό το ζήτημα. Σωστά. Θέλοντας να προσθέσω έτσι για την ιστορία ότι έκανε αναφορά και η εφημερίδα Έθνος, η δημόσια τηλεόραση και το Μέγκα, έστω και μικρές, πράγματι δεν υπήρξε η έκταση αυτή που υπάρχει, που έπρεπε να υπάρχει. Ήταν μάλιστα και κάτι, αν μου επιτρέπεις Κώστα, για να πιάσουμε λίγο το θέματα του τύπου, έστω για μια παρένθεση, ήταν και ένα θέμα που απασχόλησε το συνέδριο, πώς τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να παίξουν ένα ρόλο και γιατί έχουν παίξει ένα μικρό ρόλο μέχρι τώρα στην ιστορία αυτή. Πράγματι απασχόλησε το συνέδριο και αυτό το θέμα. Θέλω να πω ότι βλέπουμε αποσπάσματα από το φιλμ από τη Βιάνο, αλλά το φιλμ του αρχείου. Δεν έχουμε δυστυχώς αποσπάσματα από την σύνοδο που είχατε εκεί. Ήτανε και Γερμανοί εκπρόσωποι.
Βεβαίως, ήταν από τη Γερμανία ο καθηγητής ο Κριστόφας Μίνκ Γουστάβος, ο Χριστόφορος Γουστάβος όπως τον λέγαμε εμείς, ελληνοποιημένα, μιλάει θαυμάσια ελληνικά, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, ο οποίος έχει γράψει και τρία βιβλία για το ολοκαύτωμα στις Λυγιάδες της Υπήρου και κυκλοφορεί και στα ελληνικά, τρία θαυμάσια βιβλία. Και ήταν επίσης και από την Γερμανία η ομάδα ΑΚ Δίστομο Αμβούργο. Ήταν ο νομικός Μάρτιρ Κρίνκελ, ο οποίος έχει κάνει πολλές δράσεις στη Γερμανία και στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Είναι μια ομάδα ακτιβιστών δικηγόρων, οι οποίοι προωθούν το αίτημα της, για τις γερμανικές αποζημιώσεις με κέντρο το Δίστομο. Ήταν εκεί λοιπόν και αυτοί και κάναν παρεμβάσεις, όπως ήταν και ο Ιταλός δικηγόρος Ιωακίμ Λάου, ο οποίος ασχολήθηκε σε ένα μέρος της υπόθεσης Δίστομο όσον αφορά την Ιταλία, με την καθοδήγηση του Γιάννη Σταμούλη, για την υπόθεση Δίστομο που έφτασε μέχρι την Χάγη. Του δικηγόρου που είχε πρωτοστατήσει σε αυτή την ιστορία, του αξέχαστου δικηγόρου. Ναι, ο αείμνηστος Γιάννης Σταμούλης, η κόρη του οποίου η Χριστίνα, η μία από τις κόρες, ήταν εκεί και ήταν και βασική εισηγήτρια σε ένα από τα θέματα του συνεδρίου σε σχέση με τη νομική συνέχεια του θέματος. Μπορώ να ρωτήσω κάτι το Λουκά. Λουκά, με ακούς ο Κώστας ο Καβαθάς. Έλα Κώστα, καλημέρα. Τι κάνεις, καλημέρα. Δεν μου λες, η επίσημη θέση της ελληνικής κυβέρνησης ποια είναι για το... Τι έχουν σκοπό να κάνουν. Ότι το θέμα είναι ανοιχτό. Ανοιχτό. Και ότι ετοιμάζεται αυτό το περίφημο, μια έκθεση που είναι τώρα στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στη συνέχεια πήγε στο Συμβούλιο, στο Νομικό Συμβούλιο, για να στοιχειοθετηθεί νομικά η απέτησή μας όσον αφορά το δάνειο, όσον αφορά τις αποζημιώσεις, όσον αφορά τις επανορθώσεις, γιατί είναι πολλές οι πτυχές όσων πρέπει και οφείλει να κάνει η Γερμανία απέναντί μας. Βεβαίως ήταν ένα κομμάτι του συνεδρίου ότι επικρίναμε, για να μην πω καταγγείλαμε, όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα για την αδράνεια που έχουν δείξει για το θέμα και τις καλέσαμε με το ψήφισμα που βγήκε ότι πρέπει να κινηθούν όλες οι διαδικασίες από εδώ και πέρα και να αναλυθούν πρωτοβουλίες, ιδίως μετά την απόφαση της Χάγης, η οποία αναγνωρίζει το θέμα και καλεί τις κυβερνήσεις να διαπραγματευτούν. Τι διαστάνεσαι? Είναι δηλαδή στο χέρι της Ελλάδος, ναι, μάλλον το οφείλει και απέναντι και σε αυτή την απόφαση και στους νεκρούς τα θύματα να ξεκινήσει τη διαπραγμάτευση όπως προτρέπει το Συμβούλιο της, το Δικαστήριο της Χάγης για την διεκδίκηση των οφειλωμένων. Ναι, τι διαστάνεσαι, ότι θα γίνει κάτι? Ποια είναι η διάστησή σου? Όχι, ξέρω ότι δεν ξέρεις. Θα έλεγα την ευχή μου είναι ότι θα γίνει. Πιστεύω θα κινηθεί το θέμα. Μοιραία θα κινηθεί το θέμα, γιατί και διεθνώς, και αυτό ήταν και ένα συμπέρασμα των νομικών, ότι διεθνώς μετατοπίζεται υπέρ των αποζημιώσεων η διεθνής νομολογία, ας την πούμε. Δεν έχει περάσει την κόκκινη γραμμή και να λέμε ότι πλέον θα υπάρχει το θέμα, δεν θα υπάρχει το θέμα της ετεροδικίας και θα καταδικάζονται τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά όπως εξήγησε ο Στέλιος Περάκης, που ήταν ο εντεταλμένος εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας στο Συμβούλιο της Χάγης και εκπρόσωπος των διστομητών, ότι τίνει προς τα εκεί να διαμορφωθεί ένα κλίμα πλέον να μπορούν να επιδικάζονται αποζημιώσεις και από τα διεθνή δικαστήρια. Μάλιστα. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ελπίζω, βλέπω, διαισθάνομαι, γιατί διεθνοποιείται το θέμα. Κάποτε ήμασταν και κάναμε ένα μικρό μνημόσυνο στο Δίστομο ή στις άλλες πόλεις με ολοκαυτώματα. Τώρα είναι ένα θέμα με διεθνείς διαστάσεις. Να σας πω ένα πράγμα. Πριν μερικούς μήνες μεγάλη αμερικανική εφημερίδα, η Washington Post, αναφέρθηκε στην υπόθεση του Δίστομου. Στη Βιάνο ήταν και παρακολούθησε τις τριήμερες εκδηλώσεις. Μία από τα μεγάλα ονόματα, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή το όνομα, της, του New York Times, η οποία τρεις μέρες παρακολούθησε βήμα-βήμα το συνέδριο, τις εκδηλώσεις, μίλησε με τους κατοίκους και θα παρουσιάσει ένα μεγάλο θέμα στο την επόμενη Κυριακή, από ό,τι μας είπε, στο ένθετο των New York Times. Είναι μια ένδειξη αυτή ότι το θέμα πλέον περνάει και βρίσκει απήχηση και διεθνώς. Ήταν οι καθηγητές οι Γερμανοί που ήταν. Ήταν το μεγάλο κίνημα που έχει αναπτυχθεί στην Ευρώπη
με ακτιβιστές που θέτουν το θέμα συνέχεια. Υπάρχει μια αισιοδοξία ότι αλλάζει κάτι. Το ζήτημα ο ίδιος είναι ο Γερμανός πρόεδρος, πρέπει να σας πω, πριν 10 μέρες πήγε στο Οραντούρ, είναι μια πόλη που καταστράφηκε, κάηκε ολοσχερός και σκοτώθηκαν οι κάτοικοι της την ίδια μέρα που έγινε και η σφαγή του διστών. Ναι. Χάθηκε. Χάθηκε η γραμμή. Ο Λουκάς μας είπε τα περισσότερα, εν πάση περιπτώσει. Εκείνο που θέλω να προσθέσω είναι ότι το ζήτημα είναι τι θα αποφασίσουν κάποιοι άλλοι. Όπως είναι και ο τίτλος, έστω και με ένα ευρώ, όπως είναι και ο τίτλος του βιβλίου του Μανώλη Γλέζου. Ένας Μανώλης Γλέζος που ήταν όλο το συνέδριο, ένας μαχητικός, διεκδικητικός, ουσιαστικός και εμπνευστής σε όλο το 48ωρο του συνεδρίου, έδωσε τον τόνο, είναι αλήθεια, ο Μανώλης Γλέζος. Λουκά, θα σταματήσω σε μια φράση που είπε και αναρωτήθηκε μάλλον, γιατί δεν υπάρχει καμιά αναφορά στα σχολικά βιβλία. Βεβαίως. Είναι μια εκδήλωση αντίστασης, οι κυβερνώντες σε αυτόν τον τόπο θέλουν την υποταγή, είχε πει ο ίδιος. Ναι, είναι κάτι που το επανέλαβε και είναι και κάτι που το έδωσε μια προέκταση. Γιατί, είπε ο Μανώλης ο Γλέζος, η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην οποία δεν έχουν προχωρήσει σε αποζημιώσεις όποιες μορφής, μήπως γιατί ιτήθηκαν στην Ελλάδα κατά την εισβολή τους ή την αντίστασή τους ή από την αντίσταση τόσο μαζική της Ελλάδος. Ήταν, έδωσε και αυτή την διάσταση μέσα στην μία από τις πολλές εισηγήσεις που έκανε, οφείλω να πω. Λουκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσουν πολύ καταντοπιστικό σε ένα θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχει την προβολή που απαιτεί και αν την είχε, όπως έχουν κατορθώσει, επαναλαμβάνω, οι Ισραηλοί, θα άκουγε και ο κόσμος ότι υπάρχουν και ολοκαυτώματα σε αυτή τη μικρή χώρα. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που είπες, ότι πουθενά στα σχολικά βιβλία δεν αναφέρονται, γιατί δεν είναι μόνο το δίστομο. Όχι, έτσι δεν είναι. Όχι, φυσικά. Του είναι έχει τα Καλάβρητα. Τα Καλάβρητα, στην Κρήτη το χωριό σου. Ναι, Κάνδανος. Στην Κάνδανο, μάλιστα. Είναι το κομμένο της Άρδας, ο Χορτιάτης. Ναι. Στο Πύλιο υπήρχε ολοκαύτωμα. Και δεν υπάρχει. Στο Λιδωρίκι. Και ήταν εκπρόσωποι από αρκετές πόλεις εκεί στη Διάνο. Και αυτό είναι επίσης ένα από τα θετικά. Και δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά. Ίσως είναι, ξέρετε αυτό το καινούργιο που εκφράζεται από ορισμένες κυρίες και κυρίους, ότι είναι νεκρή η ελληνική γλώσσα. Μπορεί να είναι νεκρός και ο ελληνικός λαός. Να μην υπήρξε ποτέ, Λουκά. Να μην μιλήσουμε για τη γλώσσα τώρα. Όχι, και δεν άκουσες θέλω να ότι ο Γερμανός μιλούσε ελληνικά. Ναι. Και πας στη Γερμανία. Λουκά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Καλή δουλειά. Στη Γερμανία πήγα και ένας τραπεζικός. Άρχισε να μου απαγγέλει κάτι το οποίο. Κώστα, να πω κάτι. Άφωνος. Υπάρχει. Μου απήγγειλε, ναι, λοιπόν, Όμηρο, ναι, με ερασμιακή προφορά. Μα και δύο Άγγλοι ηθοποιοί στο BBC, άμα τους δεις, μιλάνε. Δεν είναι το θέμα. Εδώ μιλάμε τώρα για την ελληνική γλώσσα. Μου επιτρέπεις να πω κάτι, σας παρακαλώ. Όχι, μία μικρή φράση. Δεν είναι τα αρχαία ελληνικά τα οποία με ενδιαφέρουν. Εμένα τουλάχιστον. Είναι όλες οι αρχαίες γλώσσες. Τα Αιγυπτιακά, τα Κινέζικα, τα οποιαδήποτε. Φυσικά. Είναι ντροπή και κρίμα να μην μαθαίνουμε τις αρχαίες γλώσσες. Γιατί εκεί βασίζονται όλα. Με χιούμορ. Δεν μας έχει πιάσει ξαφνικά να γίνουν αρχαιολάτρεις, να κυκλοφορούν με χλαβίδες. Δεν καταλαβαίνουν ότι και ακόμα και με τα λατινικά, αυτά τα λίγα, ναι, που μαθαίνουν στο σχολείο, με βοήθησαν να διαβάζω ιταλικές εφημερίδες χωρίς να έχω πάει και να μάθω ποτέ ιταλικά. Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα.
Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο και να συνδεθούμε στον τρελό κόσμο. Στον τρελό τρελό κόσμο ακριβώς και να συνδεθούμε με τον Ανδρέα Ντίνη, ο οποίος βρίσκεται στην Ομόνοια. Ανδρέα, μας ακούς? Ναι, Ανά, σας ακούω. Καλησπέρα και από μένα και πάλι. Λοιπόν, να πούμε ότι σε ισχύ βρίσκεται από σήμερα η 48-ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία που έχει εξαγγείλει η ΑΔΔ. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην πορεία του ΠΑΜΕ, όπου έχει συγκέντρωση από τις 10.30 στην πλατεία Ομονίας. Ενώ να πούμε ότι από την ίδια ώρα, δηλαδή από τις 10.30, έχει και η πρωτοβάθμια συγκέντρωση στα Προπύλαια. Στις 11.30 ώρα έχει η ΑΔΔ, η οποία έχει εξαγγείλει κάλεσμα για την πλατεία Καλαθμόνος. Ενώ υπάρχει και μία τετράωρη στάση εργασίας από τις 11 από την ΓΕΣΕ. Τέλος, σε 48 ώρες απεργίες υπάρχει και για τους δασκάλους από σήμερα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον κόσμο ο οποίος υπάρχει στην πλατεία Ομονίας. Υπάρχουν κάποιες ομιλίες από τα μέλη του ΠΑΜΕ. Βλέπετε τον κόσμο ο οποίος είναι συγκεντρωμένος. Ανδρέα, πόσοι είναι οι συγκεντρωμένοι? Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να μετρήσουμε, καθώς έρχονται συνέχεια καινούργοι, οπότε είναι λίγο δύσκολο να γίνει καταμέτρηση. Συνέχεια δηλαδή ανανεώνουμε τις μετρήσεις μας. Υπολογίζεται ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να βρίσκονται γύρω στα 2.000 άτομα. Είναι αριθμοί κατά προσέγγιση αυτοί που σας δίνω αυτή τη στιγμή. Πολύ ωραία, Ανδρέα. Προχωρούμε εδώ για να δείτε και την κεφαλή της πορείας. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η τηλεόραση της Ζούγκλας θα είναι εκεί για να σας δίνει ζωντανή εικόνα και ανταποκρίσεις από τις σημερινές κινητοποιήσεις. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στα θέματά μας και λοιπόν, να περάσουμε... Λοιπόν, ο τίτλος είναι «Καρλομάγνος». Ο υπότιτλος «Η Ευρώπη δεν μπορεί να αποφασίσει την πορεία της Αραβικής Άνοιξης». Διαβάζω λοιπόν από τον Economist ότι μετά τη σφαγή των στρατιωτών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και των πολιτών στο Δεύτερο, ουδής έχει διάθεση να σχολιάσει δυσμενώς ότι οι Ευρωπαίοι και ιδιαίτερα οι Γερμανοί έχουν χάσει την αγάπη τους για τους σκοτωμούς. Η μεταπολεμική Ευρώπη δείχνει να έχει ξεπεράσει τους πολέμους. Είναι ένα το δημοσίευμα από την ιστοσελίδα του Economist. Στο σημείο αυτό σημειώνεται ότι κάποιοι πρέπει να θυμίσουν στο συντάκτη του άρθρου ότι ξεχνάει ότι πολύ πρόσφατα στην ιστορία της Ιουγκοσλαβίας, της πρώην Ιουγκοσλαβίας, τόσο τη συμμετοχή των Αμερικανοανατολικών όσο και των γερμανικών μαχητικών βομβαρδιστικών. Αλλά γιατί τα γράφει αυτά? Προσπαθεί να δικαιολογήσει την αρνητική ψήφο στη Βουλή των Κοινοτήτων για την μη συμμετοχή της Βρετανίας σε πολεμική επιχείρηση εναντίον της Συρίας, την κατραπακιά που έφαγε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας ο Κάμερον, όσο και το ντροπιαστικό, όπως γράφει, flip-flop της Γερμανίας που είχε αρνηθεί να συνυπογράψει με τους άλλους πρόθυμους στη διάσκεψη των G20 στην Αγία, όπως τη λένε πάλι τώρα, Πετρούπολη, την απαιτούμενη στεναρή απάντηση στο καθεστώς Άσαντ. Κουβέντα στο δημοσίευμα για την τρίπλα που τους έκανε ο Πούτιν. Απλώς βγαίνει στο άρθρο παλαιοβρετανικό αντιγερμανικό μέλος, υποστηρίζοντας ότι η Μέρκελ δεν ήθελε από τη μια να επαναληφθεί η γερμανική απομόνωση του 2011, όταν είχε απορρίψει τη στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη. Για τη Λιβύη είδαμε προχθές στο βίντεο τι συμβαίνει τώρα. Ούτε όμως ήθελε λίγο πριν τις εκλογές να επαναλάβει την απόφαση που είχε πάρει το 2002 ο Γκέρχαρτ Σρέντερ, που είχε νικήσει τότε τους χριστιανοδημοκράτες, αποφασίζοντας να μην συμμετάσχει στη στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράκ. Το ίδιο παιχνίδι που παίζει και η Μέρκελ τώρα. Αλλά ουδής, λόγω των εκλογών της Κυριακής. Αλλά ουδής είχε ζητήσει από τη Γερμανία, όπως και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, να πάρουν μέρος στα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον της Συρίας. Μόνο η Βρετανία, γράφει ο Economist, στη Γαλλία, έχουν τη δυνατότητα να βάλουν με πυράβλους κρούς, από ασφαλή απόσταση βέβαια. Και παραλείπει εδώ ο συντάκτης του Economist να μας πει τι είναι προτιμότερο, να πεθαίνεις από κρούς ή από χημικά. Με αφορμή αυτό το δημοσίευμα, σας πληροφορώ ότι πριν από λίγο είδαμε στο BBC, γνωστός BBC-άρης είμαι, είδαμε ότι η Ρωσία κατήγγειλε τον ΟΗΕ ότι η ανακοίνωση που έβγαλαν για τα χημικά όπλα ήταν τουλάχιστον βιασμένη. Ναι, ήταν μονόπλευρη. Ήταν μονόπλευρη και φυσικά μονόπλευρη. Τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς από αυτό το...
Ακριβώς. Το δημιούργημα του λέγεται Ban Ki-moon. Ο κακομοίρης ο Ban Ki-moon εξυπηρετεί υπάλληλο. Συμφέρον. Εξυπηρετεί και φαίνεται. Φαίνεται η κομπινεζόν του για να προσέχει. Προσπάθησε με κάθε τρόπο να δείξει λίγο ότι έπαιζε μπαλάντζα, αλλά φυσικά τελικά δεν απέφυγε. Το παιχνίδι που παίζεται εκεί πέρα κατηγορεί βέβαια το BBC ότι υπερασπίζεται το καθεστώς Άσαντ πάλι η Ρωσία. Τι θα πει αυτό τώρα. Τι θα πει αυτό. Δηλαδή οι Αμερικανοί που υποστήριζαν το καθεστώς του Σαντάμ Χουσέιν επί δεκαετίες, τα θυμάσαι, εξωτερικό δελτίο κάναμε. Για όνομα του Θεού, δηλαδή. Τι θα πει αυτό, δεν καταλάβω. Υπερδυνάμιση είναι ό,τι θέλουν να κάνουν. Και ο Άσαντ έπαιζε, ο πατέρας Άσαντ, έπαιζε ένα παιχνίδι διπολικό. Τα είχε καλά και με τους μεν και με τους δε. Εκείνο όμως που το ξεχνάμε συνέχεια και αυτό με ενοχλεί ιδιαίτερα, είναι ότι έχουμε να αποφασίσουμε ποιο αυταρχικό καθεστώς πρέπει να υποστηρίξουμε. Τη Σαουδική Αραβία ή τον Άσαντ ή τον... Σωστό. Δηλαδή... Είναι τρελά. Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι μου επιτρέπει. Ναι. Επειδή κάνεις και χρόνια εξωτερικό δελτίο και έκανα και εγώ, ποια είναι η άποψή σου για τη Συρία όλα τις τελευταίες 4-5 δεκαετίες? Η δική μου άποψη είναι ότι είναι ένα κράτος το οποίο έχει βέβαια ένα καθεστώς δικτατορικό. Όπως έχουν όλα τα αραβικά κράτη. Αλλά εκεί οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι και οι αλεβίτες ζούσαν. Ακριβώς. Έξοχα. Και το μεγάλο λάθος είναι ότι. Μια πολιτισμένη χώρα. Και το μεγάλο λάθος πιστεύω. Λάθος. Δεν ξέρουμε. Αυτοί που αποφασίζουν, εν πάση περιπτώσει, στο State Department ή σε αυτούς τους μυστικούς κύκλους, εν πάση περιπτώσει, που αποφασίζουν πού θα γίνει η επόμενη αναταραχή, εάν κατάλαβαν ότι τελικά ευνοούνται οι Ισλαμιστές, οι φανατικοί Ισλαμιστές, γιατί υπάρχουν και οι μετριοπαθείς φυσικά, και κυρίως η Αλ-Κάιντα, την οποία φαίνεται να την έχουν σύμμαχο πάλι, όπως την είχα στο Αφγανιστάν εναντίον των Σοβιετικών εκείνη την εποχή. Βέβαια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να δούμε ένα βίντεο από το χτεσινό επεισόδιο που κατηγόρησαν οι Τούρκοι ότι ένα Συριακό κυβερνητικό φυσικά ελικόπτερο, οι αντάρτες δεν τους έχουν εφοδιάσει ακόμα με τέτοιου είδους οπλισμό, παραβίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο και υποχρέωσε τα τουρκικά μαχητικά να το καταρρύψουν. Εδώ φαίνεται τη στιγμή που το ελικόπτερο, το οποίο έπεσε μέσα σε Συριακό έδαφος, θα μας εξηγήσει μερικά πράγματα μετά ο Κώστας Καβαθάς, ο οποίος είναι και πιλότος ελικοπτέρου και αεροπλάνο και αυτοκινήτων βέβαια. Αλλά το τραγικό με αυτή την ιστορία είναι πρώτον ότι το ελικόπτερο έπεσε σε Συριακό έδαφος. Δηλαδή πώς παραβίασε, καταρρίφθηκε από τα αεροπλάνα και έπεσε σε Συριακό έδαφος. Και δεύτερον ότι παρέλαβαν τον ταλέπορο πιλότο, τον ατυχή πιλότο, οι αντάρτες που είναι, δεν ξέρουμε ποιας εθνικότητας, σε πάση περιπτώσει, τον αποκεφάλισαν. Οι αντάρτες των 1.200 δολαρίων το μήνα. Τόσα παίρνουν κατά μέσο όρο από τις μυστικές υπηρεσίες της Σαουδικής Αραβίας και της Βρετανίας και της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι έπιασαν τον χειριστή και του έκοψαν το λαιμό. Όχι, το κάνω αποκεφάλισσα. Είναι μονταρισμένο. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος σήμερα στον αυτό που αποκαλούμε πολιτισμένο κόσμο, που να δέχεται ότι αυτός ο στρατός, απελευθερωτικός στρατός, πώς τον λένε. Όπως το λένε, έχει ίχνος δικαίου. Κανένα. Όταν συμπεριφέρεται σαν. Όταν σφαγιάζουν ολόκληρα χωριά, δεν ασχολείται κανένα, γιατί έχουν σφαγιαστεί χριστιανικά χωριά. Και είπαμε ότι το ζήτημα είναι αν θα πεθάνεις από Tomahawk ή αν θα πεθάνεις από αέρια. Δηλαδή είναι κακό να πεθαίνεις από αέρια, είναι καλό όχι... να πεθαίνεις από Tomahawk. Από Tomahawk ή από αυτά τα Daisy Cutters, τις βόμβες. Εγώ ήθελα τώρα να μου κάνει εντύπωση αυτό ότι πήδηξε με αλεξίπτωτο αυτός από ελικόπτερο. Είναι κάτι το περίεργο. Δεν το έχω ακούσει στη ζωή μου, δεν έχω ακούσει κανένα να πηδάει από ελικόπτερο.
Εκτός αν γίνεται κάποια εκπαιδευτική πτήση με άλλους εκπαιδευτές σε ένα μεγάλο ελικόπτερο, όπως είναι ένα Σινού κτλ. Μπαίνουν 10-15 άτομα μέσα και πηδάνε. Αυτό αλλά ο χειριστής. Ναι. Τα ελικόπτερα δεν φοράνε αλεξίπτωτα. Ίσως εκεί επειδή φοβήθηκαν ή δεν ξέρουμε πώς είναι η τακτική της Συριακής αεροπορίας. Ναι. Εκείνο πάντως που θέλω να επισημάνω είναι ότι και ο Νταβούτογλου χτες παραδέχτηκε ότι το ελικόπτερο καταρρίφθηκε και έπεσε σε Συριακό έδαφος. Ενώ στην αρχή είχαν πει ότι τα τουρκικά αεροπλάνα σηκώθηκαν, λέει, ενώ το είχαν επισημάνει πολλά χιλιόμετρα μέσα στο Συριακό έδαφος. Στο τουρκικό. Στο Συριακό έδαφος. Ναι, ναι. Θέλω να πω ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι είναι συνηθισμένοι να κάνουν πτήσεις πάνω σε ξένους εναέριους χώρους, κατέριψαν και το ελικόπτερο το Συριακό. Το Συριακό. Πάνω στο... Και δεν βγήκε κανείς να καταδικάσει το γεγονός αυτό που είπαμε. Όχι, φυσικά. Του αποκεφαλισμού φυσικά. Του Σύρου πιλότου. Μα φυσικά. Κανείς. Αυτό ήταν. Θα έπρεπε να η περίφημη διεθνής κοινότης και αυτός ο υπερευαίσθητος Ban Ki-moon θα έπρεπε να έχει κινήσει γη και ουρανό. Μόνο για αυτό το γεγονός. Μα και τι, να τα βάλει με τους Τούρκους που είναι στην ιστορία αυτή πρωτοστατούν. Αν και τέλος πάντων είναι πολύ μπερδεμένη ιστορία με την αναζητήστε τον Ευφράτη εκεί και τα νερά του ποταμού. Όσοι θέλετε να ψάξετε. Θέλω να μεταφερθούμε λίγο σύντομα από αυτό το πόλεμο στον οικονομικό πόλεμο που ζούμε όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην Κύπρο. Τυχαίο άραγε ότι διαλέξανε αυτές οι δύο χώρες να είναι απόλυτα ελεγχόμενες. Όχι ότι ουδέποτε ανεξάρτητη η Ελλάδα από το 1821. Σωστό. Εγώ το έχω γράψει επανειλημμένα και το έχω υποστηρίξει ότι ακόμα και όταν ξεκίνησε η ζωή του ελεύθερου ελληνικού κράτους υπήρχε το ρωσικό, το γαλλικό, θα τα πούμε μια άλλη φορά. Είναι πονεμένες ιστορίες, Κώστα μου. Λοιπόν, βγήκε η κυρία Λαγκάρντ και έκανε μια δήλωση. Θα σας τη διαβάσω. Την αλίευσα από κυπριακή εφημερίδα. Αξιέπαινη η πρόοδος που έκανε η Κύπρος. Αξιέπαινη χαρακτήρισε η Γενική Διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ την πρόοδο της Κύπρου στην εφαρμογή του προγράμματος οικονομικής σταθερότητας. Ταυτόχρονα, ωστόσο, επισημαίνει την ανάγκη τήρησης των όρων του μνημονίου. Η φρασιολογία είναι καρμπών. Όπως μετέδωσε ο ανταποκριτής του ΡΙΚ στη Νέα Υόρκη Αποστόλη Ζουπανιώτης, η κυρία Λαγκάρντ ανέφερε ότι έγιναν σημαντικά βήματα στον τραπεζικό τομέα με την ανακεφαλαιοποίηση των δύο μεγαλύτερων τραπεζών, με το φέση που βάλαν οι τράπεζες στους πολίτες. Αναφέρθηκε και στους Ρώσους. Αναφέρθηκε επίσης και στα βήματα που χρειάζονται για την ανακεφαλαιοποίηση και την αναδιάρθρωση των άλλων τραπεζών, για τους περιορισμούς, τις συναλλαγές κτλ. Κτλ. Αυτή η δήλωση ήταν δήλωση καρμπών, τα ίδια έχουν πει και στην Ελλάδα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όταν την κάνουν οι ξένοι που συμπαρίστανται στον πόνο του ελληνικού λαού. Έρχονται δηλαδή στη θέση μας, μπαίνουν στο κορμί μας, εκφράζουν τα συναισθήματά μας και μ' αρέσει ιδιαίτερα όταν βγαίνουν και η πολιτική ηγεσία, όταν βγαίνει η πολιτική ηγεσία του τόπου και λέει ότι αναγνωρίζουμε τα όσα τραβάει ο ελληνικός λαός. Ναι. Ναι. Στο θέμα αυτό ήθελα να πω κάτι που δεν το λένε πολλοί. Δεν πιστεύω ότι όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 37-40 χρόνια, ότι οι κύριοι αυτοί του στυλ Λαγκάρντ και Μέρκελ και οτιδήποτε δεν ήξεραν τι έκαναν. Εγώ πιστεύω ότι ήξεραν πάρα πολύ καλά τι έκαναν, ήξεραν πάρα πολύ καλά πόσες Mercedes και πόσα Porsche θα πουλήσουν στην Ελλάδα. Η χώρα, η δική μας, δανειζόταν από τις δικές τους τράπεζες, από την Deutsche Bank, την Ευρωπαϊκή Σου, την Greti, όπως λέγονται αυτοί, Agricole κτλ., για να αγοράσει τα προϊόντα τους. Οι Γερμανοί εργαζόμενοι ήταν ευχαριστημένοι, είχαν πάντα δουλειά. Έτσι δεν είναι. Και αυτή η χώρα κατέβαινε όλο και πιο χαμηλά. Με τη βοήθεια των μεταπρατών που ήταν στις κυβερνήσεις της ελληνικής. Τόσο απλό είναι. Το ποιος, αν θα βρεθεί κάποιος να πάρει αυτή τη χώρα και να την κάνει. Να την κάνει ένα βήμα μπροστά για να αποκτήσει πραγματική εθνική ανεξαρτησία. Αυτό για να γίνει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει είναι να υπάρξει πραγματική παιδεία. Παιδεία πραγματική δεν υπάρχει. Υπάρχουν κινητοποιήσεις, υπάρχουν μεγάλα λόγια, παχιά λόγια, αλλά παιδεία που να οδηγεί στον 21ο και στον 22ο αιώνα
Δεν υπάρχει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι λένε. Εγώ τους ακούω και γελάω. Πάλι κλείνουμε με μια νότα απεσιοδοξίας. Γιατί έχεις κάπου γίνει κάτι αισιόδοξο. Όχι, αλλά προσπαθώ. Στην περιοχή εδώ. Όχι στην περιοχή εδώ. Λέω, ρωτάω. Πουθενά στον κόσμο. Πουθενά στον κόσμο. Στρακομακεδόνες, τίποτα. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον... Εγώ σε ευχαριστώ. Καμαθά, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν που εδώ. Πάντα έχει κάτι το ιδιαίτερο να πει. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Νίκο τον Σακά για την τεχνική υποστήριξη και τον Ανέση τον Κόνιαλη. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο, 11 με 12. Είναι ένας τρελός κόσμος. Καλό μεσημέρι.